Λοιπόν, Στάτο, καλησπέρα. Θέλω αρχικά να μου κάνεις ένα σχόλιο σχετικά με το Brands, την πορεία του και μέχρι το σήμερα. Λοιπόν, το Brands το ξεκίνησε ο Μιχάλης ο Φωτιάνης μαζί με κάποια ακόμα παιδιά το 1995, μια συνεργασία με τα παιδιά της Αθήνας. Υπήρχαν κάποια αρχικά γραφεία στο Βαρδάρι και το 98, αν θυμάμαι καλά, 99, είναι μια μετακόμιση στη Σταυρούπολη. Από εκεί πέρα ο Σταυρούπολης έμεινε για πάρα πολλά χρόνια και την απόφαση να το μετακομίσουμε στο κέντρο την πήραμε πριν από 2 χρόνια, οπότε από το καλοκαίρι του 2016 είμαστε σε αυτό το χώρο. Ο συνδυασμός αυτή τη στιγμή έχει περίπου 250 μέλη. Κάθε χρόνο γράφονται περισσότερα άτομα. Ο χώρος πιστεύω ότι είναι φανταστικός και πρωτόγνωρος για σύνδεσμο ξένης ομάδας στην Ελλάδα. Και από αυτά που γνωρίζω, ο άλλος συνδυασμός της Liverpool παγκοσμίως είναι από τους, αν όχι καλύτερους, μέσα στους καλύτερους. Μιλάμε για αυτή τη στιγμή 2 ρόφους λειτουργικούς με 4 τηλεοράσεις και στο καλοκαίρι θα. Αν όχι το καλοκαίρι, σύντομα το επόμενο διάστημα θα φερθεί και το υπόγειο που θα μπει και μια 5η τηλεόραση. Γιατί ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια δεν μας χωράει. Μιλάμε για πάνω από 200 άτομα σε κάθε καλό παιχνίδι. Αναφέρουμε φυσικά ότι είναι και αναγνωρισμένος από τα πρώτα του βήματα ο σύνδεσμός σας. Αναγνωρισμένος κανονικά από την ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Κόσμος και μέλη μας σε κάθε παιχνίδι στο Anfield και στα ευρωπαϊκά φέτος. Γενικά έχουν ταξιδέψει και έχουν ζήσει την εμπειρία του γηπέδου μας πολλά παιδιά και έχουμε σκοπό να στείλουμε κι άλλους.